Παιδιά, τώρα που μιλάμε για τηλεόραση, συγγνώμη, δεν ανέχω, θα το πω εχθές, από την πω την αμαρτία μου. Κάθισα για πρώτη φορά την πόλη μου και χάζεψα αυτά τα δύο παιχνίδια που έχει ένα στον Αντένα και ένα στον Αλφα με τα... τις λέξεις αυτές. Είδες το Λουτούμπα. Να σας πω, τι είναι αυτό το πράγμα. Το Λουτούμπα το είδες. Ποιο Λουτούμπα. Είναι φοβερό. Τι να είναι η Λουτούμπα. Λουτούμπα, Λουτούμπα, τρώγεται, είναι γλυκό. Λουτούμπα, Λουτούμπα, δεν το είδες. Έχει ρίγες. Όλο το θέμα αυτών των παιχνιδιών, δηλαδή... Εντάξει, καταλαβαίνω και τα κορίτσια που το παρουσιάζουμε. Πολύ αγαπητοί, δεν έχουμε τίποτα μαζί σας, ρε κορίτσια. Καταλαβαίνουμε μια δουλειά, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Αλλά σκεφτείτε, μήπως αυτή η δουλειά είναι ντροπή. Σκεφτείτε το δηλαδή αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα. Δεν μπορούσα να πιστέψω τα μάτια μου και τα αυτιά μου. Αυτό που έβλεπα που μπαίνουν κάτι έκο. Κάτι μουσικές, κάτι ηχητικά. Ένα τζουτζουμπού, τζουμπού. Γιατί ρε πούς, τι γίνεται όλο αυτό και δίπλα, τι θα γίνει και δίπλα είναι ο αναπτήρας. Έβλεπα χθες τον αναπτήρα ο οποίος περίπου 20 λεπτά. Ο αναπτήρας και ανέβαινε το ποσό, και ανέβαινε το ποσό. Και τώρα ξεκινάει, και αφού περνούσανε 10 λεπτά που λέω τώρα φτάσαμε, θα βγει η τηλεφωνική γραμμή. Τελικά μετά από 10 λεπτά τώρα ξεκινούσαν που άνοιγαν οι γραμμές. Και αφού άνοιξαν οι γραμμές μετά πέρασαν άλλα 20 λεπτά. Γιατί κανένα το μηχάνημα, ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος του παιχνιδιού δεν επέλεγε κανένα να βγει να πει το... Καλείς και τα κατάλληλες. Και βγαίνει τελικά κάποιος στον αέρα μετά από 35 λεπτά που ήταν στον αναπτήρα. Και αφού τους έχουν πει, έχουν τον αναπτήρα και αφού τους έχουν πει η βοήθεια είναι ανά, η λέξη ξεκινάει από ανά και έχει σχέση με φωτιά. Αναδάσωσης. Τους έχουν πει αυτό το πράγμα. Ξεκινάει από ανά και έχει σχέση με φωτιά. Και βγαίνει ο τύπος μετά από 40 λεπτά προσπάθεια και λέει, αχ, να δεις τι είπε. Παράσταση. Αναστενάρια. Είπε κάτι. Και Ανάσταση. Το είδες εσύ. Κάτι τέτοιο λέει και ρεσιτάλ ερμηνεών και από τον τύπο που είναι και καλά το τηλέφωνο που είναι από το κοντρόλ θα παίρνει και ρεσιτάλ ερμηνείας. Ναι, από το κοντρόλ ήταν τώρα, μην με τρελαίνεις. Δεν υπάρχει, όσο χαμηλά και να βρίσκεται αυτή η χώρα, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Υπάρχουν, πρέπει να ψηφίσουμε, εντάξει. Έχουμε μία τον τύπο από εκεί και μετά γίνεται η παρουσιάστρια με το που δεν το κερδίζει αυτό. Έπεσε, γκρεμίστηκε. Διαλύθηκε, παιδιά. Έπεσε το Πασόκ. Το πρόσωπό του έκανε έλεγχο, μα δεν είναι ωραίο. Μα άνοιξε πέτρα. Να χτυπιέται, να κάνει. Ωραία. Ω, μεγάλη ντροπή. Λουτούμπα, Λουτούμπα σου λέω. Μια χαρά. Λουτούμπα. Ρε παιδιά, μεγάλη ντροπή. Αλήθεια είναι μεγάλη ντροπή αυτό. Συγγνώμη, έτσι ήταν και αργά και εγώ ήμουν έτσι. Έτσι παρακολουθούσα καθ' όλη τη διάρκεια και δεν μπορούσα να το αλλάξω. Έχει μου διάσει το σώμα μου, ήθελα να το αλλάξω και δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα να κουνηθεί το χέρι μου, να φτάσει στο τηλεκοντρόλ. Δεν πίστευα. Ξέρεις γιατί κάθε φορά που το πετύχαινα, γυρνούσα γρήγορα. Κανάλι δεν είναι καλό. Λέω κάτσε άλλο, τι είναι αυτό. Είχα τη φαϊνίδα, τι είναι αυτό το βλέπω. Και κάθομαι εγώ ανέμελος να παρακολουθήσω. Και μπαίνει, ξεκινάει η υπόθεση. Ωραία, ωραία. Και δεν έπαιρνε τηλέφωνο, δεν θα βγάζουμε και λεφτά. Ένα το ξέρε και γελούσε. Πάρε τηλέφωνο να πάρε. Έλατε. Όλοι οι Ελλάδα το ψάχνουν. Τα λεξικά μα. Άννα, μάνα, πάνα, δεν ξέρατε. Θα παίρνει το τηλεφωνικό κέντρο και θα λένε ο Αντρού ο κατάξιμα τώρα δεν είναι. Συνδέστε με λίγο. Δεν το κάνω αυτό. Συνδέστε με θα λέω αύριο. Δεν γίνεται αφού εδώ δουλεύουμε. Δεν γίνεται γιατί δουλεύετε. Τα νομίζω στημένο κατάλαβε. Δεν είναι αυτό. Έτσι θα έβαζα μέσω. Έλα Γιάννη. Έλα. Γάλε δεν εσύ να πω. Να σου πω ρε φίλε. Μπορείς λίγο να μεσολαβήσεις να βγω στο τηλεκύπτο. Παναγία μου. Πρέπει να δυσκολέψουν τις λέξεις. Στην βρήκε ο Κανάκης. Πολύ ωραίο φωνάτι. Επιστρέψαμε στο Ράδιο Ρεβίλα. Ό,τι να είναι. Επιστρέψαμε στο Ράδιο Ρεβίλα, κυρίες και κύριοι. Και πάμε στην επόμενη λέξη. Σε τέσσερα. Λύσαξες. Ταμπαρία. Ένα.
Όχι, συγγνώμη, παρασύρθηκα. Τώρα παρασύρθηκα. Κάτι θα έλεγα. Σε παρέσυρε το ρεύμα. Για τους news έλεγα ότι συγγνώμη που το καλύψαμε, οπότε στέλνετε τα μηνύματά σας. Τελευταία ευκαιρία μέχρι γιατί θα κάνουμε την κλήρωση στο τρίτο και τελευταίο μέρος. Μπορείτε να στείλετε όσα μηνύματα θέλετε για να αυξήσετε τις πιθανότητές σας να κερδίσετε. Και όποιος βρει τη λέξη, διηγείται πόσο έχει φτάσει στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Η συναυλία των news, η οποία θα γίνει σε πόλη που αρχίζει από Άμστε και είναι στην Ολλανδία. Πάμε σε δικά σας μηνύματα. Είχε μήνυμα εδώ το πιστεύετε τι για το Γιάννη Λάτσιο. Εδώ Γιάννης. Αντώνη, την άλλη εβδομάδα όπως καταλαβαίνεις κόβεται η εκπομπή. Αλλά μην ανησυχείς, δεν θα μείνεις χωρίς δουλειά. Από Δευτέρα παρουσιάζεις τηλεκύβο για χαρά. Yes! Λοιπόν, γεια σας. Να σου πω. Μισό λεπτό. Όταν λες μισό λεπτό, θες να το συζητήσουμε τώρα. Ναι, ναι, να το συζητήσουμε τώρα. Πολύ ευχαριστώ. Εντάξει, μας αρέσουν όλους. Όλους εδώ που είμαστε, όσο ξέρω, μας αρέσει η ανατροπή. Δεν μας αρέσει η ανατροπή. Όχι του Γιάννη Πρέγκο, γενικότερα. Γιατί εκεί θα καταλήξουμε. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο να παρουσιάζαμε εμείς τον τηλεκύβο ένα βράδυ. Όλη την εκπομπή! Αντί να έχει μέσα τα ξημερώματα. Μετά τη μουσική είναι εκπομπή. Το ίδιο βράδυ που θα κάνουμε μουσική εκπομπή. Μετά το ράδιο Αρβίλα. Ράδιο Αρβίλα. Ράδιο Αρβίλα, μουσική εκπομπή, τηλεκύβο. Θα έχουμε κάνει και τζόκερ πριν ή όχι, θα ξεκινήσουμε. Και ένα πρωινάδικο άμα έχουμε όρεξη. Μήπως να παίξουμε και στο Europa League για μια πέμπτη. Δεν ξέρω, μόνο για όλα αυτά τα τσίου τσίου και τα τέτοια και τα ηχητικά εφ' αυτόν τον πόλεμο των άστρων που γίνεται εκεί. Αξίζει. Θέλω να σε παρατηρήσω, μας είχαν στόχο μόνο το τεχνικό κομμάτι της παρουσίασης του τηλεκύβου να το κάνουμε. Καθαρά. Δεν έχει να κάνει με το περιεχόμενο. Νοηματικό περιεχόμενο της. Τι λες ρε τρελός. Ας το παιδί προσθέτει τον μπαλόν σου τώρα κι εσύ. Να πετάς στο σημείο και να μην το πει. Βρε Λεωνάρντο Ντικάπριο. Ανήμα στη Σανίδα να κοντώσουμε. Κολύμπα κατάχει βρε κυβισμένη. Τι να απομακρύνεις. Έλα πιάσου. Άκου τη σφυρίχτρα. Άκου τους παντρεμένους. Ξέρουμε εμείς να αποδιστούμε. Μην κατουράς το καπάκι, πώς θα στο πω. Θα καταλήξουμε να φτιάχνουμε κρέμες με το βελόπουλο. Να πουλάμε κι αυτό. Όχι, μη χαίρετε. Οκ, λοιπόν, αυτά. Πάμε αυτά. Ναι, αυτά. Ρίξε και το σήμα τέλους. Φώναξε τον Ισαΐα να φύγω. Να μην πω δηλαδή κάτι για το Μάικ, το Φασολάκι. Όχι, πάμε, έχουμε 9 νούμερα. 9 νούμερα τόπτο, έλα, και σε παρακαλώ. Μην κάτσε έτσι, φαίνεται φαλάκρα σε εδώ. Το καλά. Θα πεθάνει. Θα πεθάνει ο Χρήστος. Θα πεθάνει. Ωχ, παιδιά, νόσο με χρειάζεται διάλειμμα, διάλειμμα. Έλα, γελάσαμε πολύ. Έχω χαλάσει 50 ευρώ σε κάρτα για να πω σπανακόπιτα και βγαίνει ο τύπος και λέει τσοπανάκια, έλεος. Σταματήστηκε εσείς. Έλα τώρα, δηλαδή μας βρήκατε σε μια άσχημη στιγμή. Όχι, και μη χειρότερα. Παναγία μου. Και μετά σου λέει κρύος καιρός και τρεις. Καλά. Αχ, ωραία. Τι το ήθελα το κολόσπιτο και το δάνειο δημοτικό. Τι το ήθελα. Δεν καθόμουν στο διαμέρισμα μια χαρά. Μικρό, μικρό, δεν πειράζει, θα στριμωχτούμε. Και ζεστό ήταν. Τι το ήθελες το ρημάδι. Και ανοίχτηκες. Μη το αγωγέσαι. Φασούλι το φασούλι γεμίζει το σαλόνι. Μη το φασολάκι. Άστα να πω. Στα όσπρια. Συγγνώμη, μην γελάζετε. Παιδιά, πείτε μου κάποιος σας παρακαλώ ότι δεν είμαστε στον αέρα. Πείτε ότι είναι ένα οργανωμένο αστείο, ότι είναι μια πλάκα. Τι δεν μας το παρακαλώ. Παιδιά, ελάτε. Ζητάμε συγγνώμη κυρίες και κύριοι. Ζητάμε συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Συμβαίνουν αυτά, είναι ζωντανή εκπομπή. Μα τι συμβαίνουν αυτά, ζωντανή εκπομπή. Τόσα χρόνια ήμασταν εκεί. Θα μένει συντόπου. Παρασυρθήκαμε. Η αυτοκτονία, μια ζωντανή εκπομπή. Συμβαίνουν αυτά. Άνθρωποι είμαστε, μια παρέα είμαστε και. Οι δημόσιοι υπάλληλοι πώ γίνεται θελούσε έξοδο. Έτσι γίνεται θελούσε έξοδο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα δεν κάνουμε συνεχίζουμε με την εκπομπή. Ναι, δεν συνέχισα. Χαρείτε την όσο θα διαρκέσει. Τα συλληπτικά τελευταία λεπτά. Τουλάχιστον να στείλουμε κύριο στους μύρους. Τουλάχιστον να βγάλουμε τον άνθρωπο που θα πάει στους μύρους. Εντάξει. Επαγγελματίες ήμασταν. Ναι, ναι, ήμασταν. Νούμερο 9. Ήμασταν. Επαγγελματίες ήμασταν. Το λύγεις μέσα στο νούμερο 9, κυρίες και κύριοι.
Να, μια αυτός είναι επαγγελματισμός και τι μαγικές ερωτήσεις κάνει αυτό το κορίτσι. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που ζηλεύω το Γιάννη το Λάτσιο, είναι ότι ήταν παντρεμένος τόσα χρόνια μαζί της και άκουγε αυτές τις μαγικές απορίες. Δηλαδή, και τι δεν θα έδινα για να το ζούσα αυτό καθημερινά στο σπίτι μου. Το χειροτερεύω. Μπορείς να. Τι κάνουμε. Κοίτα πως κατάλαβε και στην οικογενειακή κατάσταση. Δεν φυγεί. Το γεννήσα τώρα. Και τι να επιδείξουμε τώρα. Όχι. Ποτέ δεν πέρασε κάτι τέτοιο το μυαλό μου. Κυρίες και κύριοι. Ελένη Μενεγάκη. Ελένη Μενεγάκη και οι μαγικές της απορίες.